Επέστρεψαν για να ζητήσουν συγγνώμη οι δράστες της επίθεσης σε κατάστημα ψηλικών ανήμερα του Πάσχα. Η εικόνα των δύο ανδρών που αποτυπώθηκε σε κάμερα ασφαλείας και δημοσιοποιήθηκε από την Κρήτη TV έκανε το γύρο και του διαδικτύου, με αποτέλεσμα οι δράστες που είδαν τους εαυτούς τους να επιλέγουν να βρεθούν και πάλι στο κατάστημα για να ζητήσουν συγγνώμη και να πληρώσουν το αντίτιμο για όσα είχαν αφαιρέσει. Μετά που δημοσιοποιήθηκε το θέμα, είδαν το πρόσωπό τους καλυμμένο μεν, αλλά όπως τονίσαμε τότε, υπήρχαν κάποια χαρακτηριστικά στο σώμα τους οι οποίοι αναγνωριστήκαν από μόνοι τους ότι ήταν εκείνοι. Και ήρθαν μετά από 3 μέρες, γιατί βίντεο σε βίντεο, τέλος πάντων ένας τον άλλο που το πήρε, πήγε στους ίδιους. Ήρθαν να ζητήσουν συγγνώμη γιατί δεν το θυμόντουσαν καν ότι ήρθαν στο κατάστημα. Και ήρθαν να πληρώσουν το αντίτιμο του, το κλοπών τέλος πάντων, των πραγμάτων που πήρανε, και να ζητήσουν συγγνώμη και ότι το θέμα να μην πάρει άλλη τροπή. Οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν ότι δεν θυμόντουσαν καν τι είχαν κάνει και πως η εικόνα τους τους οδήγησε και πάλι στο κατάστημα προκειμένου να επανορθώσουν. Με την ιδιοκτήτρια να εξηγεί ότι για εκείνη δεν ήταν η αξία του πάγου και των κάρβουνων που έκλεψαν, αυτό το οποίο την αναστάτωσε, αλλά περισσότερο η επαναλαμβανόμενη τακτική άνθρωποι να μπουκάρουν παραβιάζοντας ξένες περιουσίες που αποτελούν τον κόπο τους για τα προστοζήν. Η δημοσιοποίηση που έγινε δεν έγινε για την αξία των πραγμάτων, ότι ήταν 20 ευρώ τα πράγματα που κλέψανε, απλά είναι η πολλωστή φορά που γίνεται αυτό στο κατάστημα αυτό και έχουμε φτύει πλέον έξω από τα όρια μας. Δηλαδή δουλεύουμε όλη μέρα για να έρθει οποιοδήποτε με το έτσι θέλω να παίρνει τα πράγματα που εγώ δουλεύω όλη μέρα. Πώς να το εξηγήσω αλλιώς. Οι άνδρες, όπως αποτυπώθηκε στο βίντεο που κατέγραψε τις κινήσεις τους καρέ-καρέ, έφτασαν πολύ νωρίς, ανήμερα του Πάσχα, με αυτοκίνητο έξω από το Ψιλικατζίδικο, το οποίο βρίσκεται σε παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό Ηρακλείου. Αρχικά ο ένας από τους δύο κατέβηκε από το όχημα και λίγο μετά και ο δεύτερος, ο οποίος μπήκε και έκλεψε κάρβουνα και πάγο ανενόχλητος. Η ιδιοκτήτρια λίγη ώρα αργότερα, φτάνοντας στο σημείο, αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και ενημέρωσε την αστυνομία που έφτασε άμεσα στο κατάστημά της, ελέγχοντας τι είχε συμβεί, παίρνοντας παράλληλα δακτυλικά αποτυπώματα. Για σας έχει τελειώσει η ιστορία? Ναι, εντάξει. Πλέον αυτή η συγκεκριμένη, ναι. Πιστεύω να μην έχουμε περαιτέρω.